Ήταν ο τρόπος που αφηγεί το Χόρν κάποια πράγματα ήταν σπάνιος, τόσο που πολλά πράγματα που αφορούν σε άλλους νομίζουμε ότι είναι ιστορίες του Χόρν. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ανεκδίγη. Μαζευόμασταν το βράδυ στο σπίτι, ας πούμε, να φάμε και μας έλεγε απίστευτα πράγματα. Γελάγαμε ασταμάτητα, μίλαγε ασταμάτητα, τον χόρτενες, τον χάζευες, ήτανε συναρπαστικός, ήτανε, πώς να το πούμε, όλα δε αυτά, ήταν υπερβολικός, ήτανε ρομαντικός ποιητικός, αλλά όλα αυτά είχαν μια αλήθεια που μπορούσες να τα ακούσεις με αυτόν τον τρόπο μόνο από αυτόν τον άνθρωπο και από κανέναν άλλον. Αυτό και δεν μπορούσε κανείς να το μιμηθείτε. Ακριβώς, εμείς τώρα κάνουμε μίμηση. Χαριτωμένοι. Θυμάμαι μία από τις ιστορίες που έλεγε, που είναι συναρπαστική. Ήταν στην κατοχή λοιπόν η Κοτοπούλη και μας το έλεγε έτσι τόσο γλαφυρά, εγώ δεν μπορώ να το μεταφέρω τώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει, μας το έλεγε τόσο γλαφυρά κάθε φορά, τον βάζαμε και το έλεγε πάλι και πάλι και πάλι. Οι ηθοποιοί δεν είχαν λεφτά, ως συνήθως, και πόσο μάλλον στην κατοχή. Έτσι λοιπόν τους μάζευε η Κοτοπούλη στο θέατρο για να, στο σπίτι το βράδυ, τους έφτιαχνε κάποιο φαγητό, να μιλήσουν, να γελάσουν, να φάνε. Μέσα στο θείασο υπήρχε και μία σουμπρέτα, η Μερούλα. Έτσι λοιπόν κάθε βράδυ, έτσι όπως ήταν και πειραχτήρι η Κοτοπούλη, την πείραζε για αυτά που φόραγε, για αυτά που έφερε κτλ. Και της έλεγε, τι γίνεται Μερούλα, πάρα πολύ ωραίο φόρεμα. Της έλεγε λοιπόν η Μερούλα, με το δελτίο, κυρία Μαρίκα. Με την ούντρα. Δεν το ξέρει ο κόσμος και το λέω δελτίο τώρα. Το δελτίο λοιπόν, με το δελτίο για το πώς τους νεότερους. Σου δίνανε δελτίο, μπορούσες να πάρεις φαγητό ή να το ανταλλάξεις για να πάρεις ρούχα. Ένα κουπόνι, έτσι. Ερχόταν την άλλη μέρα λοιπόν, της έλεγε, ωραίο παλτό Μερούλα. Με το δελτίο, κυρία Μαρίκα. Μπαίνει μια μέρα η Μερούλα μέσα, φόραγε μια υπέροχη γούνα. Πολύ ωραία γούνα, Μερούλα. Με το δελτίο, κυρία Μαρίκα. Τελειώνει το φαγητό, κάτσαν όλοι γύρω από το τζάκι μετά να ζεσταθούνε και δεν αντέχει η Κοτοπούλη και λέει στη Μερούλα, βρε Μερούλα, δεν κλείνεις και τα πούτια σου να μην καεί το δελτίο σου. Τώρα μια και ας φύγουμε, γιατί είναι ωραία τα θεατρικά ανέκδοτα. Να πιάσουμε λίγο τη Μαρίκα μια στιγμή, γιατί είναι ωραίο. Ο Γιαννουκάκης, ο συγγραφέας, είχε μια μανία όταν διάβαζε έργο του να γελάει πολύ. Στα δικά του τα αστεία. Άντε ρε χοντρέ. Είναι 40 άνθρωποι που διαβάζει το έργο. Άντε ρε μέσα πήρε που δεν ξέρεις πως περπατάς σαν βάρκα. Η Μαρίκα, κάθε τόσο που γέλαγε ο Δημήτρης του Γιαννουκάκης, το έλεγε σκατά Δημήτρη μου, σκατά. Σκατά. Έξαλλος ο Δημήτρης, δεν τον άφηνε να πει. Εν τω μεταξύ, θυμίζω ότι τότε η Μαρίκα ήταν ημικρατικός οργανισμός. Και έξαλλος ο Γιαννουκάκης της λέει, σκατά κυρία Μαρίκα μου, τότε να σας χέσω. Της λέει, πρόσεχε Δημήτρη, γιατί εδώ μέσα είναι ημικρατικός οργανισμός. τότε να σας ημιχέσω. Αυτό το σαν καλό. Πραγματικά, επειδή πολλά από αυτά που έλεγε ο Τάκης είναι ιδιαίτερος αθυρόστομα. Δεν μπορεί κανείς να τα... Έλατε κύριε Γιογλέρη τώρα, αφού ξέρετε ότι μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Είναι αδύνατο. Υπάρχουν μερικά που είναι... Εκείνα τα τραγούδια στον καθρέφτη που έφτιαχναν τα αυτοσχέδια. Πέρα από αυτό που είναι... Θα το προσπαθήσω, είναι μια λέξη επιλήψη. Θα την μπιπ κάνουμε. Με το δικό σου μπιπ που βάζεις μόνος. Και αν είναι να κάνουμε μπιπ θα σας πω κι εγώ. Ακούνε τόσα άλλα σόκινοι θεατές. Άκριβώς. Θα αναφερθώ και με ονόματα, γιατί το αστείο είναι τόσο δυσάρεστο. Στο θείασο της Κοτοπούλη υπάρχει η Ελένη Χαλκούση. Πριν από τον πόλεμο. Η μαμά του Σαβουάρ Βίβρα. Ναι, ακριβώς. Και όχι μόνο. Μεγαλοτραφής, έκανε εισήγηση, ήταν εισηγητής κατά κάποιον τρόπο δραματολογίου, το Γαλλικό Μπουλβάρ και ένα σωρό πράγματα. Και έπαιζε κατά διαστήματα κάποιους μικρούς ρόλους. Πάντα όμως περίμενε να έρθει η ευκαιρία της να παίξει και κάτι πιο σημαντικό. Το 1940 λοιπόν αποφασίζουν να ανεβάζουν τον Μάκβεθ, τον Οθέλο. Εκεί πια πιστεύει ότι ήρθε η ώρα της η Χαλκούση να παίξει και αυτή κάτι. Πάει την άλλη μέρα το πρωί, βλέπει το όρδινο και βλέπει ξαφνικά στην διανομή. Αυτό βλέπει την
Πώς τη λένε τη γυναίκα του Ιάγου, την. Δεσδεμόνα. Την Εμιλία. Την Εμιλία. Την Εμιλία, η Νίτσα η Τσαγανέα. Μούτρα. Πλερέζα. Δεν τη άρεσε. Γιατί η Νίτσα η Τσαγανέα ήταν τροφάνη. Ήταν νοστιμούλα τότε κλπ. Και τη έδωσε την Εμιλία. Έρχεται η πανέξυπνη Κοτοπούλη και τη βλέπει με κάτι μούτρα μέχρι κάτω. Τη λέει: τη συμβαίνει η Ελένη. Και λέει: κύριε Μαρίκα, είμαι πολύ στενοχωρημένη. Για ποιο λόγο η Ελένη. Προσπαθώ να μιμηθώ το χρόνο έτσι ο χρόνο την έκανε. Για ποιο λόγο η Ελένη. Λέει: να, και εγώ τόσα χρόνια εδώ περίμενα να παίξω κάτι, κυρία Μαρίκα μου. Σαν ποιο ρόλο τη είπε, είναι να αναπτύξω την Εμιλία. Ακούζω η Ελένη, τη είπε, την Εμιλία, εκτός από τον Ιάγο, που ήταν ο άντρας της, την Μπουπ, ο Θέλος και άλλοι πολλοί. Έλα το χρυσό μου, πάλι στον καθρέφτη. Για κοίταξε μας εμάς, χρυσό μου. Υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο που να μας μπιπ εμάς. Είναι απίστευτο, ε, γιατί βάζει τον εαυτό της μέσα. Κανείς δεν μπορεί να σε μπιπ εσένα. Εμάς. Υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο που να μας μπιπ εμάς. Απάντησε. Έλεγε καταπληκτικά ο Γόρν ένα... Στο θείασο της Κοτοπούλη υπήρχε, είχε μανία με την Κοτοπούλη. Έλεγε λοιπόν διάφορα με την Κοτοπούλη. Συνέχεια υπήρχε ο Χριστοδούλου. Ναι, βέβαια. Έτσι. Ο ηρωικός ο φορεινός Χριστοδούλου. Ο οποίος ο Χόρν τον αντέγραφε. Δηλαδή ήταν η παρέα του, ήθελε να τον ακούει συνέχεια κτλ. Ήταν ο αγαπημένος του, ας πούμε. Λοιπόν, ο Χριστοδούλου ήταν γκέι. Έτσι. Ήταν ομοφιλόφιλος. Πάει λοιπόν μια μέρα στο καμαρίνι της Κοτοπούλη, βαφόταν η Κοτοπούλη στον καθρέφτη και της λέει: κυρία Κοτοπούλη, τα φυγείτε ο Χόρν τώρα, ο οποίος μεταξύ φωνής δικής του και του Χριστοδούλου, ανακατεμένα. Κυρία Κοτοπούλη, είμαι ηθοποιός, αλλά ξέρετε ότι γράφω και ποίηση. Έχω βγάλει λοιπόν μια ποιητική συλλογή. Πες μου λοιπόν, Χριστοδούλου, τι θέλεις. Θέλω τη συμβουλή σας. Λέει, ναι, πες μου, βαφόταν η Κοτοπούλη. Κοιτάξτε, κυρία Μαρίκα, όσον ούπο βγαίνει κάποιος εκδότης, με πιέζει να την εκδώσουμε την ποιητική συλλογή. Αλλά επειδή είμαι και ηθοποιός, θέλει να βάλει και τη φωτογραφία μου έξω, στο εξώφυλλο. Καταλαβαίνετε, για λόγους εμπορικούς, να πουλήσει το βιβλίο. Και τι θέλεις, Χριστοδούλου. Δεν ξέρω, έχω δίλημα να τη βάλουμε τη φωτογραφία, να μην τη βάλουμε. Βρε, Χριστοδούλου, δεν βάζεις τον κ***, τον ξέρει κι όλος ο κόσμος. Για έχουμε εκτραφεί. Απίστευτα πράγματα. Μας, γιατί σε λίγο τα ιερά τέρα θα μας τα κόψετε. Σας παρακαλώ όμως αυτό να του βάλετε ένα μπιπ, γιατί είναι λίγο βρώμικο. Ένα μόνο. Να προσέχει, γιατί λες πράγματα. Τι να κάνω τώρα. Πρέπει να προσέχει. Κοίταξε. Κοίτα πως χαρά στο βλέμμα που έχει που λέει. Ένα εκατοστό από... Από τις βραδιές που εκατομμυριωστό, δεν είναι και των υστέρων. Βέβαια. Εσύ κακός που το έβαλες την ώρα της πράξης. Εγώ κόπηκα, γιατί δεν λαχτάρισε το μάτι μου την ώρα που το είπα. Γιατί ο Γρηγόρης ο Παμπώνηρος λαχτάρισε το μάτι.